Η παγκοσμιοποίηση που ξέραμε καταραίει μαζί με το αμερικάνικο δολάριο ως το παγκόσμιο αποθεματικό συνάλλαγμα και θα έχουμε την νέα τάξη πραγμάτων 2.0. Καλώς ήρθατε στο Τσάνα Βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση. Γιάννης Ανδρέου εδώ. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στις γρήγορες αλλαγές αυτές που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στον κόσμο και αλλάζουν ισορροπίες σε πολλά πράγματα, είτε στην οικονομία είτε στην γεωπολιτική, που θα δούμε και πώς θα παίξει αυτό από εδώ και πέρα. Γιατί οι αλλαγές είναι τόσο γρήγορες που κάποιες φορές φαίνεται δύσκολο να το πιστέψει ότι όντως γίνεται αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές και ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η παγκοσμιοποίηση που ξέραμε. Η Αμερική έχει χάσει την δύναμή της ως υπερδύναμη χώρα στον κόσμο και αυτό είναι πλέον αποδεδειγμένο με τα τελευταία γεγονότα που έχουμε δει, αλλά και με την συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Σαουδικής Αραβίας κτλ. Σήμερα λοιπόν θα αναλύσω όλα αυτά. Όποιος θέλει να δει αυτά που έχω να πω μέχρι το τέλος του βίντεο, ένα like, εγγραφή στο κανάλι σου, δεν έχετε κάνει ακόμα και θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτά, αλλά και φυσικά για κρυπτονομίσματα και γενικώς οτιδήποτε άλλο σημαντικό μπορώ να καλύψω από αυτό εδώ το κανάλι. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα πράγματα ένα-ένα. Μέχρι στιγμής λοιπόν είχαμε την Αμερική και έχουμε σε κάποιο βαθμό ακόμα να ελέγχει τον κόσμο και να έχει δημιουργήσει μια παγκοσμιοποίηση. Και ουσιαστικά όταν λέμε την Αμερική, δεν είναι η κυβέρνηση της Αμερικής, δεν είναι ο αμερικάνικος λαός. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατά κύριο λόγο έχουν τεράστια ισχύ στην Αμερική, αλλά φυσικά και στην Ευρώπη, στην Αγγλία και σε κάποιες άλλες χώρες όπως Καναδά, Αυστραλία κτλ. Και έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή τη δύναμη, είχαν και κάποιες συνεργασίες μεταξύ Κίνας, Σαουδικής Αραβίας και κάποιες άλλες χώρες, όπου η Αμερική λοιπόν εν ολίγοις και όσοι βρίσκονται πίσω από αυτό το σύστημα, δηλαδή που ελέγχουν το οικονομικό σύστημα, πετρέλαιο και διάφορα άλλα πράγματα, είχαν καταφέρει λοιπόν να κάνουν το αμερικάνικο δολάριο στο παγκόσμιο αποθεματικό συνάλλαγμα, που ξέρετε αρκετοί από εσάς. Απλώς τα λέω τώρα και αυτό σαν μια σύνοψη για να καταλάβουμε και πώς έχει εξελιχθεί και να τα αναλύσουμε όλα αυτά ένα-ένα στη συνέχεια. Είχαμε λοιπόν το πετρέλαιο να συναλλάσσεται με το αμερικάνικο δολάριο σε όλο τον κόσμο και το δολάριο να είναι το παγκόσμιο αποθεματικό συνάλλαγμα. Πριν από λίγες μέρες είδαμε τη συνάντηση του Προέδρου της Κίνας στην Ρωσία, όπου είπε στον Πρόεδρο Πούτιν φεύγοντας ότι τώρα θα γίνει κάτι το οποίο δεν έχει γίνει τα τελευταία 100 χρόνια και ουσιαστικά εννοεί για το αμερικάνικο δολάριο ότι δεν θα είναι πλέον το παγκόσμιο αποθεματικό συνάλλαγμα. Όσοι παρακολουθείτε και ψάχνετε για το τι γίνεται στον κόσμο αυτό, θα φαντάζομαι έχετε καταλάβει ότι η Κίνα προσπαθεί να γίνει η επόμενη υπερδύναμη στον κόσμο και προσπαθεί να σπρώξει το δικό της το εθνικό νόμισμα και γι' αυτό έκανε και μπαν τα κρυπτονομίσματα για να βγάλει οποιαδήποτε απειλή κτλ. Όπου μάλλον αυτό θα το αλλάξει τώρα και αυτή για το δικό της το συμφέρον και αναμένεται στη συνέχεια αυτής της χρονιάς. Κάποια στιγμή να έχουμε δηλαδή και αλλαγές και προς αυτό στην Κίνα. Μετά έχουμε την Αμερική να υπάρχει αυτός ο πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας και ας μην είναι δηλαδή άμεσα σύγκρουση όπλων κτλ. Αν και σε κάποιο βαθμό πρέπει να γίνεται και αυτό, γιατί έχουν στείλει όπλα, έχουν στείλει στρατιώτες, έχουν στείλει μισθοφόρους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή που γίνεται μεταξύ Ρωσίας, Αμερικής, Κίνας, Ουκρανίας κτλ. Παρακολουθώ, αλλά τέλος πάντων αυτά τα ξέρετε και οι περισσότεροι από εσάς. Έχουμε λοιπόν τώρα την Αμερική να βάζει έμπαργο στο ρώσικο πετρέλαιο και να ακολουθεί και η Ευρώπη την ίδια ατζέντα μαζί με την Αγγλία. Από αυτό ουσιαστικά περισσότερο χάνει η Αμερική και η Ευρώπη. Πρακτικά λοιπόν έχουμε δει ότι πληθωρισμός, αύξηση του κόστου της ενέργειας, μετά σαν αποτέλεσμα αύξηση επιτοκίων για να κατεβάσουν τον πληθωρισμό και πάει λέγοντας που ουσιαστικά το τίμημα αυτό το έχει πληρώσει περισσότερο η Αμερική παρά η Ρωσία. Σε αυτή την περίπτωση και πιο κερδισμένη έχει βγει η Ρωσία από το συγκεκριμένο πόλεμο μέχρι στιγμής. Μπορεί και να είμαι λάθος σε αυτό, γιατί εντάξει υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχει χάσει φυσικά, γιατί έχει περιορισμούς όσον αφορά το λαό, τι μπορεί να κάνει και που μπορεί να ταξιδέψει κτλ. Και σε τι έχει πρόσβαση δηλαδή. Κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι και τόσο ίσως προς το συμφέρον της άμα το μελετήσει κάποιος, αλλά όσον αφορά την κυριαρχία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει σπάσει η παγκοσμιοποίηση και έχει χαθεί πλέον και η εμπιστοσύνη. Όσον αφορά και η δύναμη του Παγκόσμιου Δικαστηρίου, του Δικαστήριου της Χάγης, όπου αυτό είχε μια τεράστια ισχύ και ήταν αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες. Η Κίνα βέβαια δεν το αναγνωρίζει, πλέον ούτε η Ρωσία που το αναγνώριζε πριν, αν θυμάμαι καλά. Και πλέον λοιπόν, αφού αποσπάστηκε αυτό και στείνεται μια άλλη δύναμη αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, που είναι προφανές, δηλαδή θα πρέπει να είναι κάποιος τυφλός για να μην το δει αυτό και να μην βλέπει καν το τι γίνεται. Και όσον αφορά την Ευρώπη και την Αμερική, ουσιαστικά
αυτοκαταστρέφονται. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια για να νικήσει κάποιος, δηλαδή από την Κίνα και Ρωσία να νικήσουν την Αμερική. Γιατί με αυτά που κάνουν, αυτοκαταστρέφονται. Όποιος το μελετήσει, το καταλαβαίνει αυτό πάρα πολύ εύκολα. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Αμερικής, η καινούρια, τα τελευταία 2 χρόνια, έχει διαλύσει τη χώρα και όποιος το ψάχνει αυτό και το μελετάει θα καταλάβει. Από πολλές πλευρές προσπαθούν να περάσουν διάφορες ατζέντες που ουσιαστικά υπάρχει μια συνεχή μάχη εκεί πέρα μεταξύ κόσμου και των δημοκρατικών και της κυβέρνησης αλλά και ρεπουμπλικανών, αν και είναι διεφθαρμένοι και οι 2 πλευρές, αλλά σίγουρα υπάρχει μια τεράστια μάχη εκεί πέρα. Και σκεφτείτε το εξής: η αμερικάνικη κυβέρνηση, το Biden Administration, που δεν είναι ο Biden μεταξύ μας, ξέρουμε ο Biden δεν μπορεί να ανέβει τις σκάλες και να μπει στο αεροπλάνο και δεν ξέρει που βρίσκεται, χαιρετάει στον αέρα, προσκυνάει και δεν ξέρει πού και γιατί το κάνει. Τα έχετε δει και έχει κάνει μια καινούρια πρόταση για 4,7 τρισεκατομμύρια σε φόρους στην Αμερική. Και ενώ έχουμε ήδη αύξηση στο κόστος της επιβίωσης, πληθωρισμός, καταραίει η οικονομία, συρρυκνώνεται, αύξηση των επιτοκίων και όλα αυτά, πάει να βάλει και 4,7 τρισεκατομμύρια φόρους στους Αμερικανούς πολίτες. Αυτή είναι αυτοκαταστροφή για την χώρα αυτή, γιατί συρρυκνώνει την οικονομία ή όταν συρρυκνώσει την οικονομία, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Και φυσικά άλλα πράγματα όπως το να διαχωρίσει τη χώρα σε δεξιά-αριστερά, σε λευκούς και μαύρους, σε genders και άλλες ατζέντες όπου προσπαθούν να καταστρέψουν ουσιαστικά την οικογένεια και όποιος το μελετήσει αυτό και δει πώς θα καταλάβει. Όλα αυτά που λέω σήμερα χρειάζεται πολλές ώρες ανάλυσης για να δώσω αρκετή κατανόηση στους ανθρώπους πιθανόν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εσάς που παρακολουθείτε έστω και λίγο στο Twitter ή στο YouTube, φαντάζομαι έχετε καταλάβει ήδη το τι συμβαίνει και τα έχετε δει λοιπόν όλα αυτά που γίνονται. Και αυτό λοιπόν τώρα θα αλλάξει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτή την κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται, φαίνεται ότι το πιο πιθανό είναι να χάσει την υπερδύναμη η Αμερική, όπου ουσιαστικά θεωρώ ότι την έχει χάσει ήδη. Και κάποιος μπορεί να πιστεύει τώρα ότι ο Τραμπ το 24 θα μας σώσει και ότι ή κάποιος άλλος, άμα το αναλάβει, άμα δεν κερδίσει ο Τραμπ, βγει κανένας DeSantis κτλ., θα μας σώσει. Ή κάποιος άλλος πρόεδρος, γιατί ο Biden δεν είναι τόσο καλός. Δηλαδή, μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι άμα βγει κάποιος άλλος από τους Δημοκρατικούς, γιατί ο Τραμπ δεν είναι καλός τελικά και κάποιος άλλος θα είναι καλύτερος. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση, όποιος αναλάβει από το 24 και μετά, δηλαδή είτε είναι των Ρεπουμπλικανών είτε των Δημοκρατικών, όποιος αναλάβει θα έχει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για να επαναφέρει έστω και το πώς ήταν πριν, και όχι δηλαδή και να συνεχίσει από εκεί και πέρα. Γιατί θα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα τα επόμενα 2 χρόνια. Η Ρωσία ήδη ανακοίνωσε ότι θα δέχεται και θα ξεκινήσει τις συναλλαγές, το πετρέλαιο και γενικώς τις συναλλαγές με χώρες της Αφρικής και της Ασίας με ρούβλι και το Yuan της Κίνας. Και το τελευταίο χτύπημα που μπορεί να διαλύσει την αμερικάνικη οικονομία και το αμερικάνικο δολάριο είναι στα αλήθεια στα χέρια της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει καλές σχέσεις με τον Biden Administration εδώ και 2 χρόνια και όσοι έχετε δει το έχετε καταλάβει. Η αποδοχή του Biden στην Σαουδική Αραβία ήταν, αν πήγαινα εγώ θα είχα καλύτερη αποδοχή ας πούμε, και το χαιρέτησμα του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, η βασιλιά, ό,τι είναι τέλος πάντων, στον Biden ήταν με μια γροθιά, έτσι τον αποδέχτηκε. Και φυσικά είναι προφανές τέλος πάντων ότι δεν έχουν καλή συνεργασία. Και εάν η Σαουδική Αραβία αποφασίσει και αυτή να συναλλάσσεται με ρούβλι, με κινέζικο yuan κτλ., τότε το αμερικάνικο δολάριο τελείωσε. Ή άμα απαιτήσει, γιατί στα αλήθεια θα μπορεί να απαιτήσει από ένα χρονικό διάστημα και μετά, γιατί η Σαουδική Αραβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή πετρελαίου στον κόσμο και αυτή τη στιγμή αγοράζει φτηνά το πετρέλαιο από τη Ρωσία και το πουλάει στην Ευρώπη και το πουλάει όπου θέλει. Κάτι παρόμοιο κάνει και η Τουρκία, νομίζω, και διάφορες άλλες χώρες. Το Ιράν ενώθηκε με την Σαουδική Αραβία, ενώ τα βρήκαν τέλος πάντων, δεν ξέρω σε τι ακριβώς σημείο τα έχουν βρει τέλος πάντων, αλλά έχουν αρχίσει και συνεργάζονται και συμφιλιώνονται μεταξύ τους. Και εδώ τα αραβικά μιλάτα θα δούνε όποιος έχει τη δύναμη, απλώς θα ενωθούν στα αλήθεια μαζί τους, γιατί και αυτοί κοιτάνε το δικό τους το συμφέρον. Και διάφορες άλλες χώρες λοιπόν που αρχίζουν σιγά σιγά και ενώνονται, γιατί και η Αφρική έχει καλές σχέσεις με Ρωσία και Κίνα. Και μετά, εάν και η Ινδία, που βασικά η Ινδία έχει επίσης καλές σχέσεις με τη Ρωσία, παρόλο το πόλεμο και όλα αυτά, δηλαδή αν αυτές οι χώρες ενωθούν μαζί, η Αμερική στα αλήθεια μετά δεν έχει άλλη ελπίδα. Και την Ευρώπη, η Ευρώπη είναι καταστραμμένη
αποφασισμένη ήδη. Υπάρχει ένα σχέδιο, ένα setup το πώς δουλεύει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν υπάρχει μια πραγματική ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στις χώρες, δεν υπάρχει αυτονομία στις χώρες. Υπάρχει μια ατζέντα που σπρώχνεται από την Αμερική στην Ευρώπη. Υπάρχουν αυτοί που βάζουν τις ατζέντες για το τι θα πρέπει να τρέξει στην Ευρώπη, που είναι ουσιαστικά Rockefeller, Rothschilds, George Soros και κάποια άλλα φιλαράκια τους, που κανονίζουν τις ατζέντες για το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη και οι πολιτικοί ακολουθούν μετά πίστα αυτό που είναι. Και επειδή βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε έτσι με τόση σοβαρότητα και θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε εκείνο και θα δώσουμε μέτρα και θα δώσουμε βοήθημα και θα δώσουμε και θα δώσουμε, τα είναι εντάξει για τα μάτια του κόσμου. Άλλοι κάνουν κομμάτι στα αλήθεια από πίσω. Οπότε η Ευρώπη δεν είναι καν απειλή για την Ρωσία και για την νέα τάξη των πραγμάτων 2.0. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι, αχ, ωραία, επειδή δεν θα είναι τώρα η Αμερική έτσι όπως νομίζαμε, παγκοσμιοποίηση κτλ., δεν θα έχουμε αυτή την παγκόσμια κυριαρχία και θα είμαστε έτσι πιο χαλαρά, άνετα κτλ. Όχι. Από την άλλη, λοιπόν, η κυβέρνηση της Κίνας είναι ακόμα χειρότερη και από την παγκοσμιοποίηση και αυτό που προσπαθούσε να περάσει η Αμερική. Γιατί είναι κομμουνιστική χώρα, δικτατορία, δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, καν όποιος ψάχνεται λίγο το καταλαβαίνει αυτό και είναι ακόμα χειρότερα. Και η εξέλιξη της τεχνολογίας ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο όπλο σε αυτές τις χώρες όπως η Κίνα να μπορούν να ασκήσουν έλεγχο και να σκλαβοποιήσουν τον κόσμο πιο εύκολα και να περάσουν τις δικές τους ατζέντες. Αλλά από τη μία δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά το θέμα της δύναμης κυριαρχίας και ποια χώρα θα καταφέρει να περάσει το δικό της το νόμισμα ή να κάνει καλύτερα deals αυτή τη στιγμή με διάφορες χώρες. Και από την άλλη, δεν πιστεύω ότι θα πάει και πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα με αυτούς, γιατί οι ατζέντες τους είναι καταστροφικές. Και ενώ λοιπόν μπορεί να περάσουν και να προσπαθήσουν να κάνουν dictatorship σε διάφορες χώρες κτλ., ουσιαστικά δεν χτίζουν κάτι. Okay, αλλά καταστρέφουν. Και υπάρχει ένα όριο εκεί πέρα. Μπορεί να φτάσουν μέχρι ένα σημείο και μετά, πάντα το έχουμε δει στην ιστορία, ο κόσμος επαναστατεί σε αυτό και θα ρίξει κάτω μια κυβέρνηση, μια χώρα, μια ατζέντα. Αργά ή γρήγορα θα καταφέρει να τη ρίξει και θα ξεκινήσει ξανά από το μηδέν κάτι. Εύχομαι να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε κάποιο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που πρέπει να καταστρέψουμε πάλι στο πλανήτη τα πάντα ή μεγάλο μέρος του για να ξαναξεκινήσουμε από το μηδέν. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το σημερινό βίντεο. Θα μπορούσα φυσικά να σας πω για ώρες πράγματα σχετικά με αυτό. Αλλά σαν σύνοψη για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πώς αλλάζουν οι ισορροπίες, αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Θέλω να ακούσω και τα δικά σας σχόλια κάτω στο βίντεο. Ένα like στο βίντεο, σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι σου δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, links όλα στην περιγραφή και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες!